Καλημερίζω και ευχαριστώ για τη βοήθεια τον Παύλο Μπαριτάκη, το Δήμαρχο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δουλειράκη. Καλό μήνα σε όλους, καλό Επίσης. Νοέμβριο και καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε εκεί για τους δικούς σου τους δημότες, τι δεδομένα έχουμε για την Κυριακή, μάλλον να το υπενθυμίσουμε. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία για τις ιατρικές εξετάσεις που θα γίνουν την Κυριακή από πολλές ειδικότητες, 13 ειδικότητες που θα βρεθούν στο Κέντρο Υγείας Βιάννου, γιατρών οι οποίοι θα κάνουν εξετάσεις σε πολίτες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον, έχουν ήδη κλειστεί πάνω από 400 ραντεβού. Αυτό δείχνει πόσο ανάγκη έχει ο τόπος από οι πολίτες, από ειδικότητες στο θέμα της υγείας. Μεγάλο λοιπόν το ενδιαφέρον, οι γιατροί έχουν ενημερωθεί, θα είναι εκεί να εξετάσουν όλα τα ραντεβού τα οποία έχουν κλειστεί ανά ειδικότητα. Και κυρίως φαντάζομαι από τους πολίτες οι οποίοι είναι και σε μεγαλύτερη ηλικία, έτσι. Βεβαίως και υπάρχει δυσκολία στην πρόσβαση, διότι ακόμα και ένα ραντεβού σε μια ιατρική ειδικότητα στο δημόσιο νοσοκομείο ξέρουμε ότι πολλές φορές καθυστερεί να γίνει. Η πρόσβαση με το κέντρο, ακόμα και αν κάποιος θέλει να επισκεφτεί έναν ιδιώτη γιατρό, είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη, δεν έχουμε τακτική συγκοινωνία, δεν έχουμε όλα αυτά τα οποία διευκολύνουν έτσι ηλικιωμένους συμπολίτες μας, και θεωρούσαμε ότι αυτή είναι μια σημαντική παρέμβαση να έρθουν οι γιατροί στον τόπο μας και εκεί να έρθουν οι πολίτες που έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα, έχουν ενημερωθεί οι πολίτες, αν έχουν εξετάσεις που έχουν μαζί τους, και οι γιατροί θα τους δώσουν οδηγίες για το πρόβλημά τους, τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να ακολουθήσουν από τώρα και μετά. Είναι μια παρέμβαση την οποία κοιτάζουμε να την ενισχύσουμε, να την κάνουμε και πιο συχνή εφόσον χρειαστεί. Βλέπουμε ανταπόκριση, την έχει αγκαλιάσει ο κόσμος και αυτό είναι πολύ θετικό, κυρία Δουλειράκη, από τη μια. Και από την άλλη βλέπουμε πόσο ανάγκη έχουν οι πολίτες από ειδικότητες υγείας που δεν τις βρίσκεις στην αντοχώρα. Που είναι η πολιτεία, που είναι η υγεία, που είναι η δημόσια υγεία στην εδώ χώρα, γιατί κανένας δεν είναι πολίτης δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Όλοι εξαιτίας του ότι δουλεύουν, πληρώνουν τις εισφορές τους και όλα τα υπόλοιπα, έχουν δικαίωμα σε αυτό που λέγεται υγεία. Νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο, ακόμα αφού είμαστε στην Παρασκευή, για να συνεχίσει έτσι το κλείσιμο των ραντεβού, ναι. Στη γραμματεία του Κέντρου Υγείας πλέον, κάποιος πολίτης που έστω τελευταία στιγμή θέλει να κλείσει το ραντεβού του, να μιλήσει στο 895-3-4.000 για να κλείσει το ραντεβού στην ειδικότητα την οποία θέλει για την Κυριακή. Μάλιστα, λοιπόν, παιδίατρος, οφθαλμίατρος, νευρολόγος, χειρούργος, ακτινολόγος, ουρολόγος, όριλα, δερματολόγος, πνευματολόγος, καρδιολόγος και ορθοπαιδικός. Και ενδοκρινολόγος. Και ενδοκρινολόγος. Ωραία, για τις εξειδικευμένες εξετάσεις που θα χρειαστεί ο κάθε ένας από τους ανθρώπους της περιοχής οι οποίοι θέλουν πραγματικά να έχουν αυτή την παροχή. Κέντρο Υγείας Άνω Βιάννου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Απλά δίνω και εκείνα τα άλλα τα διαδικαστικά λίγο πολύ, για να ξέρει ο κόσμος, να ξέρουν οι δημότες σας πού θα γίνουν αυτές οι εξετάσεις. Ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα τι να σας πω. Από τη μία υγεία, από την άλλη λειψιδρία, και επειδή τις τελευταίες μέρες ακούμε, να ρωτήσω κάτι ακόμα συνεπικουρικά, μιας και είστε στη γραμμή για πολύ λίγο. Ξέρω ότι έχετε δουλειά, δεν θα σας καθυστερήσω. Έχει ρίξει καμιά ψυχάλα νερό? Τίποτα, κυρία Δουλειράκη, τίποτα. Όχι μόνο ψυχάλα δεν έχει ρίξει, αλλά και Οκτώβριο ήταν ένας μήνας ιδιαίτερα θερμός, δηλαδή καλοκαιρινός μήνας. Είναι το πρόβλημα, δυστυχώς έχει γίνει εκρηκτικό πλέον. Από τη μια έχουμε μείωση των παροχών νερών που έχουμε, είναι 12 γεωτρήσεις που σημαίνει που μιλάμε, είναι εκτός, δηλαδή έχουν στερέψει. Άλλες τόσες έχει μειωθεί η παροχή νερού που βγάζουν, εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να καλύψουμε. Το πότσμα των ελιών που συνεχίζει κανονικότατο και γίνεται, και το μεγάλο πρόβλημα που είναι η καλλιέργεια κυπευτικών, που εδώ οι ποσότητες νερού είναι πάρα πολύ μεγάλες. Χωρίς υπερβολή δίνουμε νερό, θα έλεγα και με το δελτίο, αφού λέμε στους αραγωγούς ειδικά στις ελιές, βάλτε, μειώστε λίγο την ποσότητα, να συντηρηθεί η ελιά, να μην ξεραθεί,
για να μπορέσουμε να δώσουμε και κάποια ποσότητα στους άλλους παραγωγούς των κυπευτικών. Η κατάσταση είναι αυτή. Πηγές που έχουν στερέψει, γεωτρήσεις που έχουν στερέψει, άλλες που έχουν μειωθεί. Αναφέρατε κάποια νούμερα. Είναι όντως αυτά, δηλαδή 12 γεωτρήσεις έχουν στερέψει, είπατε άλλες τόσες υπάρχει μείωση νερού, δηλαδή άλλες 12 γεωτρήσεις έχετε δει τη στάθμη ή είναι λιγότερο? Έχουμε δει τη στάθμη, έχουμε στάθμη και η Αλγεράγη που έχει κατέβει 20 μέτρα κάτω από ό,τι ήταν στα αρχές της αδερφικής περίοδου. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Είναι γεωτρήσεις που αν στερέψουν θα πάμε σε καταστροφή. Μάλιστα. Κυπευτικά και ελιές μαζί. Η γεωτρήση της Άρβης είναι πραγματικά να μην κοιμάσαι κάθε μέρα βλέποντας τη μέτρηση, διότι εκεί στηρίζεται όλη η παραγωγή των πρώιμων κυπευτικών. Mm-hmm. Αλλά και το άλλο ανησυχητικό είναι τα πηγάδια ιδιωτών, διότι τα πηγάδια έχουν μια ιστορία 40-50 χρόνια στην περιοχή, έχουν μειωθεί πάρα πολύ το νερό που έχουν, δηλαδή και αυτά ενίσχυαν τους παραγωγούς και δυστυχώς έχουν μειωθεί η ποσότητα των πηγαδιών. Που πηγάδια μιλάμε για 40 και 50 χρόνια λειτουργίας, δεν μιλάμε τώρα χθεσινά και προχθεσινά. Αντιλαμβάνεστε ότι νερό δεν βλέπουμε, βροχές δεν βλέπουμε, όλα αυτά μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Μάλιστα. Είναι τραγικά αυτά τα οποία γίνονται πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο έκτασης ανάγκης, είτε να δούμε κάποιες περιοχές που μπορούμε να κάνουμε κάποιες γεωτρήσεις, διότι μια γεωτρήση για να ανοιχθεί θέλει 200 με 250.000 ευρώ. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Από τη μια να δούμε κάποιες λύσεις ενδεχομένως αφαλάτως που συζητούν κάποιες ακριβές λύσεις, αλλά θα πρέπει και η πολιτεία στο σχεδιασμό να δει τι μπορεί να δώσει παραπάνω να κρατήσουμε ζωντανές τις περιοχές. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.